Για τρίτη φορά μέσα στο 2017, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ είχαν ευρείας διάρκειας συνομιλίες. Στη Μόσχα υπεγράφησαν σειρά διμερών συμφωνιών στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών. Οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας εμφανίστηκαν με κοινή γραμμή για την πολιτική και διπλωματική επίλυση κρίσεων, όπως της Συρίας και της Κορεατικής Χερσονήσου. Συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε ενεργά την κοινή πρωτοβουλία που βασίζεται στο σχέδιο της Ρωσίας για τη βήμα-βήμα διευθέτηση της κρίσης με την Κορέα και τις κινέζικες πρωτοβουλίες για να παγώσουν οι πυρηνικές δυνατότητες της Βορείου Κορέας και η ευρείας κλίμακα στρατιωτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότιο Κορέα. Οι δύο ηγέτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη σύνοδο της G20 στο Αμβούργο, που θα εμφανιστούν με ενιαία γραμμή. Κατά κλείδι μπορώ να πω ότι η επίσκεψη ήταν πολύ παραγωγική και έδωσε μια νέα όθηση στην ανάπτυξη της συνορωσικής συνεργασίας και στρατηγικής σχέσης. Για να τιμήσει το φίλο του και πολύτιμο εταίρο, όπως αποκαλεί ο Ρώσος πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του, το απένιμε το μετάλλιο του τάγματος του Αγίου Ανδρέα, την ύψιστη διάκριση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.